Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ζητά ο πρώην πρόεδρος της Ενώσεως Νοσοκομειακών Γιατρών Μαγνησίας, Νίκος Χαυτούρας, ο οποίος επισημαίνει ότι οι αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα δοκιμαστούν από τώρα και στο εξής, που χαλαρώνουν τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού και θα αρχίσουν οι πολίτες να επιστρέφουν σταδιακά στη νέα κανονικότητα. Τα προβλήματα στην υγεία θέλουν φωνές. Θέλουν φωνές δυνατές. Θέλουν αντιδράσεις, θέλουν δυναμικές κινητοποιήσεις. Δεν περισσεύει καμιά φωνή. Τα αιτήματα τώρα αυτής της δράσης, αυτής της κινητοποίησης που έχει θέσει η Ομοσπονδία μας είναι άμεσα εδώ και τώρα μαζικές προσλήψεις, άμεσα μονιμοποίηση των επικουρικών που είναι 5 και 7 χρόνια και λιμνάζουν στο νοσοκομείο με μια βεβαιότητα. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουμε από εκεί να μονιμοποιηθούν και λόγω των εκτάκτων αναγκών αυτοί οι γιατροί. Το δεύτερο είναι τα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία δυστυχώς είναι αμφιλεγόμενα. Και τρίτο αίτημα είναι τα βαρέα, όχι μόνο στα λόγια που λέει η κυβέρνηση, όχι το χειροκρότημα που είναι στάχτη στα μάτια στους γιατρούς και σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι το επίδομα των βαρέων και ανθυγιεινών. Η εργασία μας είναι ανθυγιεινή και πρέπει να το καταλάβουν. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει περάσει στην πόρτα του νοσοκομείου ούτε ένας μόνιμος γιατρός. Γι' αυτό θα έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ για να απαιτήσουμε εδώ και τώρα να μονιμοποιηθούν οι επικουρικοί γιατροί.